Για 4 μήνες, υπό ακραμιστικότητα, εξελισσόταν η έρευνα της αστυνομίας για τη δολοφονία με ναυτική φωτοβολίδα του 31 ετών αστυνομικού στις 7 Δεκεμβρίου 2023 έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι, όπου διεξαγόταν αγώνας βόλεϊ. Οι αρχές με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και αστυνομικών σκύλων έχουν προχωρήσει σε 58 έρευνες σε σπίτια για 15 οχήματα, ενώ έχουν κατασχεθεί πιστόλια, ξυλινά ρόπαλα, μαχαίρια, ναρκωτικά, ρουχισμός και ψηφιακά μέσα. Τα στοιχεία δείχνουν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι η γηπαιδική βία και το κοινοποινικό έγκλημα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η δικογραφία που συντάχθηκε περιέλαμβανε μαρτυρίες, βίντεο και άλλα ευρήματα που κατέδειξαν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης πίσω από την επίθεση, ενώ επιβεβαίωναν συσχέτιση της αθλητικής βίας με το οργανωμένο έγκλημα. Ειδικότερα, προέκυψαν στοιχεία για εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από 158 μέλη, τα οποία, τουλάχιστον από το 2019, τελούσαν κακουργηματικές και πλημεληματικές αξιόπινες πράξεις και δρούσαν κυρίως σε Αττική, Βόλο και Ιωάννινα. Έχουν ήδη συλληφθεί 60 άτομα, ανάμεσά τους και οργανωτές τόσο αυτού του επεισοδίου όσο και άλλων, και η επιχείρηση συνεχίζεται. Ο πυρήνας των εμπλεκομένων προέρχεται από σύνδεσμο της Δυτικής Αττικής. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο σκληρός πυρήνας 20-30 ατόμων με οργανωτική δράση τόσο στην αιματηρή επίθεση του Ρέντι, όσο και σε ακόμη 10 θερμόαιμα επεισόδια όπως το γήπεδο του Βόλου, αλλά και με παρελθόν σε άλλες συμπλοκές με οπαδούς. Ήταν εκείνη την ημέρα στο γήπεδο, αναθεμά την ώρα που πήγε στο γήπεδο. Αναθεμά την ώρα εκείνη την ημέρα που πήγε στο γήπεδο. Τώρα είναι τρίτη φορά, μετά το γήπεδο είναι τρίτη φορά που τον έφεραν εδώ. Όλοι τους προέρχονται από τη θύρα των οργανωμένων των θερμοαίμων της συγκεκριμένης ομάδας και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης με διαφορετικές επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο ανήλικος αδελφός του κατηγορούμενου για την εκτόξευση της φωνικής φωτοβολίδας, όπως και ο μάνατζερ του τράπερ. Τα στοιχεία που έχουν βρεθεί δείχνουν τους άμεσα εμπλεκόμενους με τα σκληρά επεισόδια εκείνης της νύχτας, καθώς ήδη έχουν γίνει οι ταυτοποιήσεις μέσω των ευρημάτων των εγκληματολογικών εργαστηρίων αλλά και των αναλύσεων του βιντεοληπτικού υλικού. Ειδικά για τον κύριο πυρήνα των ομαδαρχών έχουν γίνει έρευνες και για χρήματα. Μάλιστα, στην κατοχή ενός εκ των άμεσα εμπλεκομένων που είναι άνεργος, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 5.000 ευρώ που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Ένας εξ αυτών συνελήφθη στα Ιωάννα στην προσπάθειά του να διαφύγει από τη χώρα. Η επιχείρηση της Ελλάς έγινε γνωστή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η μερίδα «Όχι στη βία, ναι στον αθλητισμό» στη μνήμη του Γιώργου Λιγκερίδη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και της οικογένειας του 31χρονου, με τον πατέρα του στο άκουσμα της είδησης να πέφτει στην αγκαλιά των αστυνομικών που υπηρετούσαν στην ίδια δημιουργία με το γιο του. Έχασε ένα γιο, έναν ήρωα. Ναι. Όμως μέσα από αυτό το γιο απέκτησα μια άλλη οικογένεια. Τη δημιουργία του. Αυτοί με στηρίξαν. Και όλες εσείς. Ποτέ δεν θα μείνεις μόνος σου, Θανάση Λιγκερίδη. Ούτε εσύ, ούτε η κλαμμένη σήμερα και συγκινημένη σύζυγός σου, η κόρη σας. Δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι σας. Θα είμαστε δίπλα σας. Όχι μόνο εμείς εδώ, όχι μόνο η υπηρεσία, όχι μόνο η Ελλάς, αλλά όλη η Ελλάδα. Ό,τι πει ο Νόρβος. Από εκεί πέρα εμείς, τι να πω. Πάει το παλικάρι μας. Δικαίως πάντα υπάρχει. Δικαίως φυσικά, αν τιμωρηθούν οι μεγάλοι όμως, τα πιζαρέλια που τα πληρώνουν, τι να πω. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Τώρα έχουμε συνδεθεί με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, η Κάτια Νιάκαρη είναι εκεί. Κάτια, για δώσε μας τις τελευταίες πληροφορίες. Έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις, τα είδαμε και στο βίντεο. Ο στόχος είναι βέβαια να βρεθούν και οι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας Λιγκερίδη, αλλά και ο πυρήνας των χούλιγκαν που ετοιμάζονται και εμπλέκονται σε σκληρά περιστατικά οπαδικής βίας. Ναι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, αυτά τα άτομα βρίσκονται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Επί 5 λοιπόν χρόνια, από το 2019, φέρονται να δρούσαν τα 158 άτομα, Γιώργο, που περιλαμβάνονται στην ογκοδέστατη δικογραφία που αριθμεί περισσότερες από 3.500 σελίδες. Δρούσαν όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε άλλα μέρη, όπως τον Βόλο και τα Ιωάννινα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως είπες, έχουν γίνει 60 σελίδες. Ανάμεσά τους και τα 3 αφαιρόμενα αρχηγικά μέλη, και μάλιστα φαίνονται αυτά τα άτομα να έχουν ταυτοποιηθεί για περισσότερα από 10 ακόμα περιστατικά οπαδικής βίας. Δεν μου λες κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, 2 λεπτά. Να σε ρωτήσω 2 λεπτά κάτι. Γιατί γίναν σήμερα όλες αυτές τις συλλήψεις μαζί? Υπήρχαν στοιχεία
και προσπαθούσαν να δέσουν τις υποθέσεις για να τους συλλάβουν όλους μαζί. Υπήρχαν πολλά στοιχεία λοιπόν που αξιοποίησαν οι αστυνομικοί εδώ και 4 μήνες, Γιώργο. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 60 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, δεν ήταν όλοι όπως πληροφορούμαστε στα 400 τα οποία είχαν προσαχθεί μετά τα επεισόδια και την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Ναι. Όπως για παράδειγμα μας ανέφεραν χαρακτηριστικά ένα από τα 3 αρχηγικά μέλη, το οποίο είχε παρουσία σε επεισόδια και δεν ήταν σε αυτά τα 400 άτομα. Αυτά τα άτομα λοιπόν οι αστυνομικοί αξιοποίησαν υλικό βιντεοληπτικό. Υπήρξε ταυτοποίηση ακόμα και από το ρουχισμό αλλά και από τα αποτελέσματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εκεί όπου είχαν αποσταλεί διάφορα αντικείμενα τα οποία είχαν εντοπιστεί αλλά και ρουχισμός που είχαν προσπαθήσει να τον κάψουν μετά τα επεισόδια ναι. Στου Ρέντι και τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη και υπήρξε και η ταυτοποίηση. Τώρα, 15 με 20 άτομα είναι αυτά τα οποία ανήκουν ουσιαστικά στο σκληρό πυρήνα. 3, όπως είπαμε, είναι τα αρχηγικά μέλη, ανάμεσά τους και ο μάνατζερ του Τράπερ που λέγαμε τους περασμένους μήνες. Ναι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες επίσης είναι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και ο ανήλικος αδελφός του 18χρονου που έχει ήδη προφυλακιστεί. Μάλιστα. Και μάλιστα εκτιμάται ότι αυτά τα άτομα, μιλάω για τους ηθικούς αυτούργους, δεν είχαν φυσική παρουσία, ήταν όμως εκείνοι που κατήφθηναν τους υπόλοιπους και εντόπιζαν και άλλα άτομα τα οποία ουσιαστικά έδιναν εντολές μετά για το πώς θα κινηθούν. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν, όπως είπαμε, μαρτυρίες και βίντεο, ενώ επιβεβαιώνεται, όπως αναφέρεται, και η συσχέτιση της αθλητικής βίας με το οργανωμένο έγκλημα, Γιώργο. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για εγκληματική οργάνωση και μιλάμε για μια δικογραφία, όπως λες, μεγάλη, ογκώδη, η οποία διαβιβάζεται αύριο στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Κάτια.